Φαντάσου να στέκεις ανάμεσα σε μισό εκατομμύριο βολτς πάνω από το κεφάλι σου. Γυμνή αγωγή, ζωντανή. Γύρω σου κολώνες σαν βιομηχανικά το TEM που αψηφούν κάθε γεωμετρία. Στέκεσαι μπροστά σε κατασκευές που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη αναλογία που δεν έχεις ξαναδεί. Αυτό δεν είναι απλά ένα εργοστάσιο. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή αλλαγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Δαμάστα, Κρήτη. Φθινόπωρο 2025. Εδώ και μήνες πραγματοποιούνται δοκιμές, τελικές ρυθμίσεις και έλεγχοι πριν την επίσημη παράδοση. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. Κάθε σύστημα, κάθε κύκλωμα, υπό έλεγχο. Λίγες μέρες πριν την παράδοση, μου δόθηκε η ευκαιρία να δω τις εγκαταστάσεις από κοντά. Ο σταθμός της Δαμάστας είναι η άκρη. Το τελικό σημείο ενός υποβρύχιου καλωδίου που ταξίδεψε 335 χιλιόμετρα από την Αττική. 1200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Αιγαίου, στο βαθύτερο σημείο. Ένα γίγαουατ, 1000 μεγαουάτ, ενώνουν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η μεγαλύτερη υποβρύχια διασύνδεση στην Ευρώπη. Μπαίνουμε στο κέντρο ελέγχου. Τεράστιες οθόνες καλύπτουν ολόκληρους τείχους. «Θα δεις το εσωτερικό από τις κάμερες», μου λέει ο μηχανικός. Η οθόνη αλλάζει. DC Hall 2. Κεραμικοί μονοτήρες υψώνονται σαν το TEM, καθαρότητα διαστημικής τεχνολογίας. Στην κεντρική στήλη καταλήγει ο ένας από τους δύο πόλους του καλωδίου που ταξίδεψε στον πυθμένα του Αιγαίου. Δεύτερη οθόνη, το Converter Hall, εκρηκτικά το αντίθετο. Χιλιάδες microchips, λαβύρινθος από μέταλλο. Εδώ, το συνεχές ρεύμα γίνεται εναλλασσόμενο. Δεν μπορώ να αποκολλήσω το βλέμμα. Η Κρήτη ήταν το τελευταίο ενεργειακό νησί της Ευρώπης. Για δεκαετίες, εξαρτημένη από πετρέλαιο και ντίζελ, ξεκομμένη από την υπηρετική Ελλάδα, αυτός ο σταθμός αλλάζει τα πάντα. Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση. Φέρνει ενεργειακή ασφάλεια, σύνδεση με το εθνικό δίκτυο, με την ευρύτερη Μεσόγειο. Και για μια στιγμή καταλαβαίνεις τι σημαίνει να αλλάζει κάτι τόσο θεμελιώδες για ένα ολόκληρο νησί. Υπάρχει κάτι εντυπωσιακό στο να βλέπεις μπροστά σου ένα project σαν αυτό. Δεν είναι απλά τεχνολογία. Είναι το τέλος μιας εποχής για την Κρήτη και η αρχή κάποιας άλλης. Όταν το βλέπεις από τόσο κοντά, τις κολόνες, τους μονοτήρες, το εσωτερικό των DC Halls, καταλαβαίνεις το μέγεθος. Δεν είναι μόνο μεγαβάτ και χιλιόμετρα καλωδίων. Είναι το βάρος της αλλαγής για ένα ολόκληρο νησί. Και νιώθεις τυχερός που το είδες πριν γίνει αόρατο.